Την ανάκληση για έξι μήνε τη άδεια λειτουργία τη μονάδα υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα χανιά και τη Τράπεζα Κρυοσυντήρηση και τη χωρί καθυστέρηση μεταφορά του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Νοσοκομείου Χανίων, αποφάσισε η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή. Περίπου ένα μήνα μετά την προφυλάκηση του 73χρονου ιδιοκτήτη γνωστού με ευθύρα γυναικολόγου, φερόμενο ω εγκέφαλου τη εγκληματική οργάνωση εμπορία οαρίων, βρεφών και παράνομων υιοθεσιών, του εμβριολόγου συνεργάτη του και δύο ακόμη μελών του προσωπικού, δημοσιεύτηκε η απόφαση στο φύλλο εφημερίδα τη κυβέρνηση. Στο σκεπτικό τη απόφαση, αναφέρεται ότι στη μονάδα όπου λειτουργούσε και τράπεζα κρυοσυντήρηση, έχει διαπιστωθεί. Έλλειψη απαιτούμενη από τον νόμο και Επιστημονική Τελέχωση. Ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προποθέσει για χορήγηση άδεια λειτουργία και ότι έχει πάυσει η λειτουργία τόσο τη μονάδα όσο και τη τράπεζα, θέτοντα σε κίνδυνο την ασφαλή διατήρηση του γεννητικού υλικού και των στοιχείων που το συνοδεύουν. Μαζί με το γεννητικό υλικό, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων θα μεταφερθούν επίση τα αρχεία του εργαστηρίου που περιλαμβάνουν τα στοιχεία όλων των γυναικών που είχαν δώσει ο οάρια για κρυοσυντήρηση και των ζευγαριών που είχαν προσφύγει στην ιδιωτική κλινική και ήταν σε διαδικασία τεκνοποίηση με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η απόφαση ορίζει τη φύλαξή του σε κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο του νοσοκομείου Χανίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους υποπτευόμενους από αυτοφορείς. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοφανή για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο αποκαλύφθηκε στι αρχέ Αυγούστου, όταν η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματο, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Χανίων και άλλε αστυνομικέ υπηρεσίε τη χώρα, συνέλαβαν στα Χανιά οκτώ φερόμενου ω μέλη τη εγκληματική οργάνωση, που για μία δεκαετία προχωρούσαν σε παράνομε υιοθεσίε, έχοντα εξαπατήσει περί τα 400 ζευγάρια και έχοντα εκμεταλλευτεί 200 γυναίκε ω μητέρε και δότριε αρίων.